Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Κριτική άσκησε στη Δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Χρυσάφη ο υποψήφιος Δήμαρχος Ερών και επικεφαλής της παράταξης Ώρα Ευθύνης Νέα Αρχή Βασίλης Τερζής. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα το πρωί, ανακοινώνοντας και επίσημα την υποψηφιότητά του για το Δημαρχιακό Θόκο. Ο κ. Τερζής μεταξύ άλλων υπογράμμισε πως σκοπός όλων των μελών της παράταξης είναι να δημιουργήσουν κάτι νέο και δυνατό που θα ξεκινά από τα χωριά του Δήμου. Ανέφερε ότι στο Δήμο λείπει όραμα και θα πρέπει ο Δήμος να αποκτήσει φυσιογνωμία. Επιλέγω λοιπόν και δηλώνω παρόν να μπω μπροστά ως επικεφαλής μιας νέας προσπάθειας, μιας νέας δύναμης για τη βελτίωση, όπως είπα, του τόπου αυτού. Και επίσημα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του με την παράταξη Ώρα Ευθύνης ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Τερζής. Ο κύριος Τερζής αναλαμβάνει τα ενία της παράταξης μετά και την αποχώρηση του Γιώργου Τσιμερίκα. Ο νέος επικεφαλής ανέφερε πως το όραμα είναι ένα καλύτερο αύριο για την πόλη των Σέρων με μια παράταξη που θα απαρτίζεται από ικανά στελέχη τα οποία έχουν μάθει να συνεργάζονται καλά με γνώμονα πάντα το κοινό καλό. Το όραμά μας είναι ότι είμαστε καταρχάς μια αυτοδιοικητική άκρος παράταξη. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε με αξιοκρατία, με ισονομία, με ισότητα. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί. Θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε. Διότι ένα από τα συνθήματά μας θα είναι συνεργαστείτε αλλήλους. Με όλους τους φορείς, με όλους τους θεσμούς. Θα δηλώσουμε παρόν σε όλα τα προβλήματα. Θα δηλώσουμε παρόν χωρίς δικαιολογίες. Θα δηλώσουμε παρόν με όλες μας τις δυνάμεις. Τι θα κάνουμε? Ας μην κρυβόμαστε. Σε όλους τους δήμους, όλοι οι δήμαρχοι, όλοι οι υποψήφοι έχουν τους ίδιους στόχους. Θα μιλήσουμε για καθημερινότητα, θα μιλήσουμε για υποδομές, θα μιλήσουμε για έργα πνοής, για αναπτυξιακά έργα. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε και αν θα έχουμε τη διάθεση να τα κάνουμε. Δεν θα έχουμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα. Θα έχουμε έναν στρατηγικό σχεδιασμό, ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τι είναι αυτό που λείπει από τις Σέρες, αυτό που λείπει από το Δήμο μας? Είναι η φυσιογνωμία. Αυτή τη στιγμή όλος ο Δήμος, η πόλη, τα χωριά μας έχουν έλλειψη φυσιογνωμίας. Αυτό που λείπει από τον Δήμο μας είναι η ενέργεια. Και όταν λέω η ενέργεια δεν εννοώ το φως, ο ηλεκτρισμός. Λείπει μια ενέργεια να νιώθεις ότι είσαι σε έναν τόπο όπου σε μαγνητίζει, όπου έχει μια ορμή, όπου έχει μια άβρα. Την άβρα που είχε παλιότερα, ας πούμε, ο Άι Γιάννης, την άβρα που είχε το κέντρο της πόλης, την ενέργεια που είχε η νύχτα, οι βραδινές ώρες αυτή η πόλη, την ενέργεια που είχαν οι επιχειρήσεις, την ενέργεια που είχε ο αθλητισμός, ο πολιτισμός. Αυτό που έκανε τον κάθε επισκέπτη, αλλά πολύ περισσότερο εμάς τους Σεραίους, να νιώθουμε χαρούμενοι, να νιώθουμε ευτυχισμένοι, να νιώθουμε υπερήφανοι ότι ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Ο Βασίλης Τερζής υπογράμμισε πως σκοπός όλων των μέλων της παράταξης είναι να δημιουργήσουν κάτι νέο και δυνατό που θα ξεκινά από τα χωριά. Επίσης ο ίδιος ανέφερε πως ο Δήμος Σερών πρέπει επιτέλους να αποκτήσει φυσιογνωμία. Όλοι μαζί θα σχεδιάσουμε αυτόν τον καινούριο Δήμο, ξεκινώντας από την περιφέρεια, ξεκινώντας από τα χωριά, από τις γειτονιές και καταλήγοντας στο κέντρο της πόλης. Θα πρέπει ο Δήμος Σερών να μπει στον χάρτη, να μπει στον τουριστικό χάρτη, στον πολιτιστικό χάρτη, στον αθλητικό χάρτη. Μα κυρίως θα πρέπει ο Δήμος Σερών να μπει στον επιστημονικό και στον τεχνολογικό χάρτη της Ελλάδος. Εμείς καλούμε όλους αυτούς, τους νέους, αυτούς που αισθάνονται νέοι, να έρθουν σε μας, να αγκαλιάσουν την Ώρα Ευθύνης Νέα Αρχή, να συστρατευτούν και ως υποψήφοι, αλλά και ως συνεργάτες. Να έρθουν λοιπόν εδώ μαζί μας, να μας εμπιστευτούν. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Αυτό είναι καθήκον μας. Να αλλάξουμε φιλοσοφία, νοοτροπία, σκέψεις. Πλέον το μόνο που θα πρέπει
να έχουμε μπροστά είναι το ενδιαφέρον μας για αυτόν τον τόπο. Αναφορικά τώρα με το κομμάτι των υποψηφίων και πόσοι θα μείνουν από όσους είχαν δηλώσει πως θα σταθούν στο πλευρό του Γιώργου Τσιμερίκα και της παράταξης, ο κύριος Τερζής ανέφερε πως ο βασικός κορμός θα μείνει στην παράταξη, έστω και αν αυτή άλλαξε αρχηγό, ενώ ανέφερε πως ήδη υπάρχει ενδιαφέρον και από νέα πρόσωπα να στελεχώσουν το συνδυασμό. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια έμεινε ο μεγαλύτερος κορμός εκείνων των υποψηφίων που είχαν δηλωθεί. Ήρθανε και άλλοι και βρισκόμαστε συνέχεια σε επικοινωνία, σε επαφές. Ας μην το κρύβουμε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Βρισκόμαστε 2 μήνες περίπου και λιγότερο από τις 31 Αυγούστου, την ημέρα που θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος συνδυασμός, η κάθε κίνηση και η κάθε παράταξη να περάσει το κατόφλι του πρωτοδικείου. Είναι καλοκαίρι. Ο περισσότερος κόσμος λείπει. Έχει άλλα ενδιαφέροντα. Αλλά αυτό που διαπιστώνουμε όλοι, όλοι οι υποψήφοι επικεφαλής, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, είναι ότι πλέον έχει απαξιωθεί ο θεσμός της πολιτικής. Όσο για το πού επενδύει ο κύριος Τερζής και η παράταξή του, αν όχι στο αντιχρυσαφικό μπλοκ, αν όχι δηλαδή σε όσους είναι δυσαρεστημένοι από τη διοίκηση της Δημοτικής Αρχής Χρυσάφη. Εμείς λοιπόν όλοι θα βαδίσουμε έτσι, όχι αντί, αλλά κοιτώντας μόνο μπροστά. Άλλωστε, το είπα και πριν, θα πρέπει να αλλάξουμε πρώτα εμείς. Και για να αλλάξουμε εμείς και για να φέρουμε το καινούριο, δεν θα πρέπει να κοιτάς πίσω στο παλιό. Ο Βασίλης Τερζής δήλωσε πως ήταν εύκολο για τον Αλέξανδρο Χρυσάφη να προσελκύσει υποψηφίους, γιατί είχε μαζί του το εύκολο χρήμα, τις απευθείας αναθέσεις και γενικότερα ένα μηχανισμό. Ο κύριος Χρυσάφης είχε μαζί του όλα τα εφόδια. Είχε τα 4 χρόνια εξουσίας, είχε να διαχειριστεί αυτό, τη δύναμη, τις υπηρεσίες, είχε να διαχειριστεί τις προσλήψεις COVID, είχε να διαχειριστεί πολλές άλλες προσλήψεις, δημόσιο χρήμα με απευθείας αναθέσεις και ήταν εύκολο, ας μην κρυβόμαστε, να προσελκύσει και με υποσχέσεις από τη θέση ισχύως σε πολλούς υποψηφίους για να ενταχθούν μαζί του. Εμείς αν δεν το πιστεύαμε, σήμερα 4 Ιουλίου δεν θα ήμασταν εδώ, δεν θα είχαμε διάθεση κατά καλόκαιρα να ασχοληθούμε με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει τόσο στις καιρικές συνθήκες όσο και στο πολιτικό επίπεδο. Δηλώνουμε παρόν γιατί πιστεύουμε ότι 31 Αυγούστου θα φτάσουμε στην πρόταση του πρωτοδικείου. Όχι μόνο με έναν αριθμό ατόμων, αλλά και με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με ικανούς. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι να μας εμπιστευτεί η κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία είναι απογοητευμένη από τα προηγούμενα 4 χρόνια. Τέλος, ο ίδιος δεν έκρυψε πως ναι, μεν οι ΣΕΡΕΙ γνωρίζουν την ιδεολογική του καταβολή, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η παράταξη θα ορίζεται από κόμματα και χρώματα. Δήλωσε δε πως επικοινώνησε με όλους τους ΣΕΡΕΙ βουλευτές για να τους συγχαρεί για την εκλογή τους, όχι όμως για να ζητήσει ανταλλάγματα. Μόλις χθες ορκίστηκε η νέα Βουλή. Επικοινώνησα με όλους τους βουλευτές. Τους έχω αποστείλει τα συγχαρητήριά μου για καλή δύναμη. Να είναι υγιής και ο καθένας από την πλευρά του να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω σε αυτή την προσπάθεια το να προσεγγίσεις εν ενεργεία βουλευτές και μη πολιτικούς σχηματισμούς, βουλευτικά γραφεία για να σε επιδοτήσουν με υποψηφίους είναι ό,τι πιο ανεπιθύμητο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει εμείς σε μία προσπάθεια που την ονομάζουμε νέα αρχή. Με το αλφα μικρό να φύγουν όλα αυτά από πάνω μας και με το αλφα κεφαλαίο. Νέα αρχή, νέα αυτοδιοίκηση. Θα δείτε όμως και τα μέλη που θα είναι μέσα στην παράταξη και που είναι ήδη. Είναι από όλους τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Βέβαια, είναι γνωστό, το ανέκδοτο που κυριαρχεί μετά τις εθνικές εκλογές είναι τοπική, ακομάτιστη αυτοδιοίκηση. Μόνο τέτοια δεν είναι. Λοιπόν, σε εμάς θα είναι.
και θα το βλέπετε σε κάθε ανακοίνωση υποψηφίου, σε κάθε ενέργειά μας, σε κάθε επιλογή μας. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Πιστεύω ότι θα είμαστε η μόνη άκρος αυτοδιοικητική και ανεξάρτητη παράταξη και με τη βοήθεια του Θεού και των συμπολιτών που θα μας εμπιστευτούν, η ανεξάρτητη, πολυμορφική, δημοτική αρχή από την 1η-1η του 2024. Μένουμε στα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πανηγυρικά εξελέγει πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος είναι τηλεφωνικά απόψε μαζί μας στο Δελτίο. Κύριε Κυρίζογλου, καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Έγινε σήμερα η διαδικασία της εκλογής Προέδρου και μοιραία όταν ο Α αντιπρόεδρος που ήμουνα εγώ γίνεται πρόεδρος, εκλογή και Α αντιπροέδρου και Β αντιπροέδρου. Στη θέση του Α αντιπροέδρου έχω εκλεγεί εγώ, πανψηφί ομόφωνα, ψήφισε και η παράταξη που διοικεί η δική μου, το ΚΕΔΕ, αλλά και η παράταξη προσκύμενη στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι συνάδελφοι. Δηλαδή όλοι ομοφώνους και τους ευχαριστώ όλους δημόσια. Αυτό κάτι σημαίνει, κύριε Κυρίζογλου, έτσι δεν είναι? Φαίνεται, αναγνωρίστηκε στο πρόσωπό μου η διαχρονική συνέπεια που έχω στις θέσεις μου, ανεξάρτητα με το ποιος είναι η κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα αυτό όμως συνιστά για μένα ένα μεγάλο βάρος καθήκοντος συνέπειας και ευθύνης να δικαιώσω τους συναδέλφους. Κύριε Κυρίζογλου, αν δεν κάνω λάθος, είπατε ότι αύριο θα έχετε και συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Ναι, αύριο θα έχουμε συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Στις 12 του μηνός έχω ορίσει Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Εκεί θα καλέσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, και την Υπουργό Εσωτερικών φυσικά, την κυρία Κεραμέως, όπως ήθιστε και γίνεται, προκειμένου να μας αναπτύξουν το πρόγραμμα που έχει το Υπουργείο Εσωτερικών για τους Δήμους, να θέσουμε και τα θέματά μας, προκειμένου να κάνουμε έναν οδικό χάρτη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν θα πάψουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για μια αυτοδιοίκηση οικονομικά ανεξάρτητη και διοικητικά αυτοτελή. Για μια αυτοδιοίκηση η οποία έχει περισσότερες αρμοδιότητες και πώς το απαιτούμενο προσωπικό να ασκεί αρμοδιότητες που θα μεταφερθούν από το κεντρικό κράτος καλύτερα και από το Σύνταγμα, αποκέντρωση. Ένα από τα προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, Δήμαρχε, είναι η έλλειψη προσωπικού. Σε αυτό το κομμάτι τι σχεδιάζετε να κάνετε, έτσι ώστε να ενδεχομένως να γίνουν το επόμενο διάστημα προσλήψεις, γιατί ματώσατε οι Δήμοι, έτσι? Η έλλειψη προσωπικού στη δημοσιογραφία, στις αστυνομίες των Δήμων, στις υπηρεσίες δόμησης, στις πολυοδομίες των Δήμων, στον κορμό των Δήμων, στην καθαριότητα. Διότι με την κινητικότητα φεύγει κόσμος από τους Δήμους, συνταξιοδοτούνται και προσλήψεις καινούργιες δεν έχουμε. Δεν είμαστε θεροβάμονες, ξέρουμε που βρισκόμαστε. Να προτείνουμε σε βάθος τετραετίες, επειδή έχει την κοινοβουλευτική ζωή τεσσάρων ετών. Έχει και αυτό μια δικαιολογία, δεν μπορεί να υπάρξουν. Ένα σταθερό βηματισμό προσλήψεων, το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα θέματα τα οποία έχουμε, ούτως ώστε να μπούμε κι εμείς μέσα στο κάδρο τα προβλήματά μας. Άλλωστε, οφείλω να επισημάνω ότι στην προεκλογική περίοδο η αυτοδιοίκηση και στις εκλογές δεν υπήρχε πουθενά. Μάλιστα. Δήμαρχε, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία. Δεν έχουμε και καλή επικοινωνία, γιατί δεν έχει καλό σήμα εκεί που βρίσκεστε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσουν και φέτος οι θερινές εκπτώσεις, κυρίες και κύριοι. Η περίοδος των εκπτώσεων θα ξεκινήσει από τις 10 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Την ερχόμενη Δευτέρα, 10 Ιουλίου, ξεκινά και επίσημα η έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες και θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών είναι μεγάλο, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει την έρευνα αγοράς στα εμπορικά καταστήματα της πόλης των Σεραίων. Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου καλεί τους Σεραίους να εμπιστευθούν τη σεραϊκή αγορά, καθώς θα βρουν και πληθώρα προϊόντων, αλλά και εξαιρετικές τιμές. Πάντως, πολλά είναι τα εμπορικά καταστήματα, τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει τις προεκπτώσεις και τις προσφορές. Θέλουν να κατεβούν στην αγορά των Σεραίων, να μας στηρίξουν για μία ακόμη φορά και θα βρουν δελεαστικές τιμές και έχει πληθώρα προϊόντων και οι τιμές είναι καλές, αλλά και υπάρχει και πολύ εμπόρευμα λόγω του ότι δεν είχαμε και πάρα πολύ δουλειά, έχει αυτή την εποχή πληθώρα προϊόντων. Βλέπω ήδη πάντως συνάδελφοί σας εδώ στην πόλη των Σεραίων ξεκίνησαν να διαφημίζουν το κομμάτι των εκπτώσεων, ότι ξεκινάνε, κάποιοι κάνουν και pre-sales, κάποιοι έχουν και 10 ημέρα εκπτώσεων, έτσι προεκπτώσεων. Ναι, ναι, έχουν και 10 ημέρα προεκπτώσεων. Εμείς σαν εμπορικό σύλλογο, ειδικά εγώ που είμαι και πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου, πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα, γι' αυτό και δεν κάνουμε ούτε προεκπτώσεις, ούτε βάζουμε στις προθήκες των καταστημάτων ότι θα ούτε ποσοστά τίποτα. Κανονικά, όταν θα αρχίσουν οι εκπτώσεις, θα αναρτήσουμε και εμείς στις βιτρίνες μας τα ποσοστά των εκπτώσεων. Για την πρώτη Κυριακή, τι σκέφτεστε να κάνετε? Πιστεύω ότι καλό θα είναι να είμαστε ανοιχτά. Πέρσι δεν ανοίξαμε λόγω της ζέστης και λόγω του ότι φεύγει ο κόσμος, αλλά από ό,τι έχουμε συζητήσει στο Συμβούλιο, ότι φυσικά δεν είναι και ότι πρέπει να ακολουθήσουν το πρόγραμμα. Κάποιοι όσοι θέλουν, επαγγελματίες, συναδελφοί σας, μπορούν να τα κρατήσουν κλειστά τα μαγαζιά. Ναι, ναι, γιατί και την Κυριακή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη κίνηση, όλες τις Κυριακές. Τα έξοδα είναι πολλά, λοιπόν, και η ζέστη θα φύγει ο κόσμος, αλλά και τα έξοδα όσες φορές ανοίξαμε Κυριακές, ειλικρινά δεν έχει την κίνηση την προμενόμενη. Αλλά εμείς θα προτείνουμε να ανοίξουν την Κυριακή λόγω ότι είναι πρώτες μέρες των εκτόσεων. Η κυρία Μιλίγκα ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν καταγγελίες σε βάρος των εμπόρων σε ό,τι αφορά τις ψεύτικες εκπτώσεις ή την παραπλάνηση των καταναλωτών. Η ίδια ζήτησε από τον κόσμο να κάνει έρευνα αγοράς και να είναι προσεκτικός, κάτι που ζήτησε και από τους συναδέλφους της. Να είναι προσεκτικοί και οι εκπτώσεις που κάνουν να είναι αληθινές. Πρέπει να μην υπάρχει παραπλάνηση, να είναι πραγματικές οι εκπτώσεις, δηλαδή το ποσοστό να μην λέει ένα ποσοστό και όταν μπαίνεις μέσα λέει εκτός από αυτά και εκτός από εκείνα. Δηλαδή μπορείς να κάνεις κάποιες προσφορές εξτρά τις ημέρες που είναι οι εκπτώσεις, αλλά αυτό το ότι πρέπει να είναι πραγματικές, δηλαδή όταν λες 20% ή 30% πρέπει να εφαρμόζεται και όταν μπαίνει ο καταναλωτής μέσα να βρίσκει αυτό το οποίο αναγράφεται στις τιμές, στις προθήκες των καταστημάτων. Δεν έχουμε παράπονα και άλλες φορές δεν είχαμε καμιά καταγγελία ως προς αυτό, δηλαδή να είχαν άλλες τιμές και να τις έχουν αλλάξει. Τουλάχιστον αυτά τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε καταγγελίες. Ελπίζω και φέτος να πάνε όλα καλά και να οι εκτόσεις όπως πάντα να είναι πραγματικές. Δηλαδή αυτό θέλουμε, να έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος. Φυσικά εδώ είμαστε και επαρχία, γνωριζόμαστε, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει έμπορος ο οποίος θέλει να παραπλανήσει τον καταναλωτή. Σε ό,τι αφορά τώρα το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στην πόλη των Σεραίων, η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου είναι να αλλάξει για ένα μήνα και πιο συγκεκριμένα από τις 15 Ιουλίου ως τις 15 Αυγούστου, καθώς οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και ο κόσμος απουσιάζει από την πόλη. Η απόφαση βέβαια θα πάρθει από τους ίδιους τους εμπόρους σε μια μεγάλη συνέλευση που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, όπου κάθε έμπορος θα ψηφίζει την πρόταση που θέλει. Οπότε θα συγκεντρωθούμε σε ένα
σε μια αίθουσα που θα επιλέξουμε, να έρθουν οι έμποροι να βάλουν την υπογραφή τους, να πούνε το τι, πιο δημοκρατικά, το τι θέλουν, το τι θα τους ενδιέφερε. Αν και έχουμε κάνει μια πρώτη κίνηση και έχουμε ρωτήσει κάποια καταστήματα, και θα κάνουμε δύο προτάσεις, όποια καλύτερα θα είναι καλύτερη και ψηφιστεί περισσότερο, θα εφαρμόσουμε αυτή. Και είπα πάλι, επειδή από 15 Ιουλίου μέχρι τις 15 Αυγούστου, αλλά οι προτάσεις αυτές. Μία θα είναι, ας πούμε, να είστε ανοιχτά Τρίτη-Πέμπτη, η άλλη να είστε κλειστά Σάββατο. Το Σάββατο, επειδή το δοκιμάσαμε και είδαμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και ότι δεν πήγε μπροστά, δεν περπάτησε. Από ό,τι άκουσα και το λένε και οι υπάλληλοι ακόμη, γιατί νομίζω ότι το να κατεβείς το απόγευμα με αυτή την τρομερή ζέστη είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα δούμε αν ψηφιστεί αυτό, να ανοίγουμε μόνο μία φορά τη βδομάδα, την Πέμπτη. Ναι, αλλά πάλι δεν μπορούμε να μεταβεβαιώτως. Θέλω δημοκρατικά να ψηφιστεί και από τους εμπόρους. Και μετά το 15 Αύγουστο, γιατί ξαναέρχεται ο κόσμος, έχει μια αλφα κίνηση, να μην τραβήξουμε μέχρι 30 Αυγούστου. Αυτές οι ημερομηνίες νομίζω ότι είναι πολύ σωστά, 15 με 15 του μηνός. Θα δούμε, γιατί και πάρα πολλοί εμπορικοί σύλλογοι που βλέπω έχουν διαμορφώσει κάπως το ωράριό του. Αυτά ό,τι αφορά τις θερινές εκτόσεις. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά την υγεία των πολιτών. Στην έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου τις επόμενες ώρες θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των ΕΚΑΒ. Την ενίσχυση όμως με εξειδικευμένες, όπως λέει, δυνάμεις από την πυροσβεστική και τις ένοπλες δυνάμεις, τον στρατό. Έχει ενδιαφέρον το θέμα και θα συνομιλήσουμε απόψε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΚΑΒ, τον κύριο Χρήστο Αγγελίδη, που είναι μαζί μας. Κύριε Αγγελίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κόντα, εσάς και τους τηλεθεατές. Λοιπόν, ακούσατε κι εσείς την τοποθέτηση σήμερα του Πρωθυπουργού. Βέβαια, από προχθές ακούγεται αυτή η ενίσχυση του ΕΚΑΒ. Λύνει το πρόβλημα? Ναι, κύριε Κόντα, δεν το λύνει το πρόβλημα. Να σας πω, γιατί εμείς αυτή την εξαγγελία που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός, έχουμε στείλει, αποστείλει έγγραφο, ζητάμε και συνάντηση για να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Και να πω γιατί δεν λύνει. Η ίδρυση μεικτών πληρωμάτων του ΕΚΑΒ με το στρατό και την πυροσβεστική, που λέει, δεν θα έχει καμία σχέση με την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα και περίθαλψη στον τόπο του συμβάντος. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για μέτρο που θα πληρώσει ο λαός, γιατί δεν θα υπάρχει ανάλογη εκπαίδευση. Είναι άλλο να πάει σε ένα περιστατικό ένας επαγγελματίας υγείας και άλλο είναι να πάει κάποιος ο οποίος έχει κάνει μια εκπαίδευση 2 και 3 ημερών. Ξέρετε, αυτή την εκπαίδευση την οποία θα κάνουν, ναι, θα είναι αυτή την εκπαίδευση η οποία κάνουν σε εθελοντική βάση διάφορες οργανώσεις, εθελοντικές ομάδες, οι δήμοι, οι κοινότητες, τα σχολεία. Τις πρώτες βοήθειες δηλαδή. Δεν μπορεί όμως να αφήνει. Πρόεδρε. Τις πρώτες βοήθειες, δηλαδή την ΚΑΡΠΑ, αυτό θα μάθουν. Τις πρώτες βοήθειες ουσιαστικά, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι είδους εκπαίδευση θα κάνει όταν η εκπαίδευση διαρκεί 2,5 χρόνια και 6 μήνες είναι η πρακτική. Δεν μπορώ πώς θα το συνοψίσει αυτήν όλη την εκπαίδευση που θα κάνει στο στρατό για να πηγαίνει στα νησιά. Και σημειωτέων αυτό είναι για τα νησιά, για τα απομακρυσμένα νησιά τα οποία έχουν ένα ασθενοφόρο ή δεν έχουν κάποιο ασθενοφόρο. Κατά την άποψή μας πρέπει να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, να προσληφθεί προσωπικό και η άποψή μας είναι ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται φθηνές υπηρεσίες με αυτό το οποίο κάνει, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, και είναι πολύ πιθανό να βάλουμε σε κίνδυνο τους ασθενείς. Χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση, κύριε Κώτα, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δεν προβλέπει σήμερα ούτε ένα ευρώ. Να καθίσει κάτω η κυβέρνηση, να σχεδιάσει σε ποια νησιά θέλει να προσλάβει προσωπικό. Υπάρχουν διασώστες οι οποίοι δεν είναι διορισμένοι, να μπορέσει να στελεχώσει όλα τα νησιά. Εντάξει, στην Ευρώπη δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή χώρα η οποία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τόσα πολλά νησιά και τόσα για να μπορέσει να τα καλύψει όλα. Είναι σε στερεά, πώς να σας το πω, να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχουν νησιά δηλαδή να θέλει να μετακινηθεί ο οποιοσδήποτε από εδώ και από εκεί. Για τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται
Πιστεύω ότι είναι αυτό το θέμα που κάνει, γι' αυτό βιάζεται να καλύψει την τουριστική περίοδο. Είναι ημίμετρο όμως κατά την άποψή μας και πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν μόνιμες προσλήψεις. Αυτό αφορά μόνο τα νησιά ή και σε απομακρυσμένες περιοχές, λόγω χάρη εδώ Ροδόπολη, Αχλαδοχώρη και ούτω καθεξής, που και εδώ υστερείται σε προσωπικό, έτσι δεν είναι? Και εδώ υστερεί προσωπικό. Εδώ δεν υπάρχουν, δεν είναι στελεχωμένο κανένα κέντρο υγείας. Από τα 8-9 κέντρα υγείας που έχει ο Νομοσερών, δεν υπάρχει σε κανένα κέντρο υγείας ασθενοφόρο ή ασθενοφόρο. Και με όλα αυτά τα οποία συνεπάγεται, τα οποία τα βλέπουμε κατά καιρούς να συμβαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Τώρα αν θα τα κάνει και αυτά με τον στρατό, η άποψή μου είναι ότι είναι προχειρουργία και σας είπα ότι θα θέσει σε κίνδυνο τον κόσμο. Υπάρχουν δηλαδή, χωρίζει τον κόσμο σε δύο ταχύτητες. Αυτοί οι οποίοι ζουν στις πόλεις και σε αυτούς οι οποίοι ζουν σε απομακρυσμένα χωριά. Θα επιδιώξετε εσείς ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας συνάντηση με τον Υπουργό? Εμείς έχουμε στείλει και ένα έγγραφο τόσο στο Υπουργείο όσο και στον Πρωθυπουργό. Ζητάμε τη συνάντηση. Μας είπαν ότι θα μας ενημερώσουν μετά τις 9 του μήνα, γιατί γίνονται οι προγραμματικές δηλώσεις Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και ελπίζω από εβδομάδα να κάνουμε κάποια συνάντηση. Μάλιστα. Εδώ για τις ΣΕΡΕΣ, για τον Ομό ΣΕΡΟΝ, για να λειτουργεί εύρυθμα το ΕΚΑΒ, πόσο προσωπικό πρέπει να έχει, πόσο πρέπει να είναι το πλήρωμα, πρόεδρε? Για την πόλη των ΣΕΡΟΝ είναι αρκετά τα τρία στενοφόρα, με την προϋπόθεση τα κέντρα υγείας τουλάχιστον να είναι στελεχωμένα από ένα στενοφόρο, όπως υπήρχαν κατά την ίδρυσή τους. Σε κάθε κέντρο υγείας υπήρχε στενοφόρο, απαξιώθηκε ο θεσμός με αποτέλεσμα να φύγουν στη σύνταξη. Δεν αναπληρώθηκε ποτέ αυτή. Όταν βγήκαν σε συνταξιοδότηση οι συνάδελφοι, δεν πήραν άλλο προσωπικό, με αποτέλεσμα σήμερα, μετά από 20 χρόνια, να βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα στενοφόρο σε κανένα κέντρο υγείας. Για να καλυφθεί ο νομός ΣΕΡΟΝ, επομένως, και στενοφόρα οπωσδήποτε, δύο ασθενοφόρα να έχει το νοσοκομείο για τις επανεξετάσεις του και όχι να τα δίνουν σε ιδιωτικούς φορείς, γιατί άκουσα και αυτό είπε ο Χρυσοχοίδης στους διοικητές των νοσοκομείων, να κάνουν συμβάσεις με ιδιωτικά ασθενοφόρα και να κάνουν τα εισιτήρια της επανεξετάσεις τους. Αυτό είναι απαράδεκτο για μένα. Πρέπει οπωσδήποτε και το νοσοκομείο να έχει δύο ασθενοφόρα για να καλύπτει τους ασθενείς, το ΕΚΑΒ τρία ασθενοφόρα στην πόλη και ένα και σε κάθε κέντρο υγείας να υπάρχει, έτσι όπως είναι χωροταξικά κατανεμημένα τα κέντρα υγείας, να υπάρχει πλήρωμα ασθενοφόρου. Η σταθμή του ΕΚΑΒ σε Κίμηση, Τερπνή και Ροδολίβος λειτουργούν? Κίμηση, Τερπνή και Ροδολίβος. Τερπνή δεν ξέρω, λειτουργεί της Τερπνής? Δεν, γιατί και στην Κίμηση και στο Ροδολίβος υπολειτουργούν μία-δυο βάρδιες. Και αν υπάρχουν στο σύστολο, δεν καλύπτουν, με αποτέλεσμα να έχουν και αυτοί πολλοί, πολλές και ένας βάρτιες. Καλά, η Τερπνή εντάξει δεν λειτουργεί κιόλας. Είναι ακόμη και δεν λειτουργεί. Να καλυφθεί από τις ΣΕΡΕΣ. Ακόμη αλλά δεν λειτουργεί η Τερπνή. Τα δύο ακριανά και αυτά δεν είναι καλυμμένα. Πρέπει και εκεί να έρθει προσωπικό. Έχουμε ένα σχέδιο το οποίο καταθέσαμε και στον προηγούμενο Υπουργό Υγείας. Θα το καταθέσουμε και στον κύριο Χρυσοχοίδη στη συνάντηση που θα κάνουμε για το πώς μπορούν να στελεχωθούν όλα τα κέντρα υγείας και σε βάθος πενταετίας να μην έχουμε έλλειψη από διασώστες. Της Τερπνής ο σταθμός δεν λειτουργεί ακόμη? Δεν λειτουργεί. Όταν δεν υπάρχει κόσμος θα λειτουργήσει. Για να λειτουργήσει της Τερπνής πρέπει να αφαιρέσεις από κάπου ασθενοφόρο. Μάλιστα. Πρέπει να το αφαιρέσεις από την πόλη. Όταν το ασθενοφόρο, τα τρία ασθενοφόρα, το ένα ασθενοφόρο της πόλης μετακινείται για τις ανάγκες του νοσοκομείου από δευτεροβάθμιο σε τριτοβάθμιο υγειονομικό σχηματισμό, δηλαδή να πάει μια διακομιδή από τις ΣΕΡΕΣ στη Θεσσαλονίκη ή στην Αλεξανδρούπολη ανάλογα με το που έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, μοιραία μένει με δύο ασθενοφόρα. Πού να πρωτοπάνε? Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ, κύριε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Σχολικά βοηθήματα για να ενισχύσει μαθητές και μαθήτριες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς συγκεντρώνει ο Δήμος Σερών μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας. Η συγκέντρωση των βοηθημάτων γίνεται στο κτίριο της Κοινωνικής Κουζίνας του Δήμου Σερών έως και τις 31 του μήνα. Ο Δήμος Σερών μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας συγκεντρώνει σχολικά βοηθήματα για να ενισχύσει μαθητές και μαθήτριες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Κάθε πολίτης, είτε είναι γονιός, εκπαιδευτικός, μαθητής και μαθήτρια,
μπορεί να προσφέρει σχολικά βοηθήματα μέσω του Δήμου Σερών σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη. Μοναδική προϋπόθεση το βιβλίο να βρίσκεται σε καλή κατάσταση προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όποιον το παραλάβει. Το 2020 ο Δήμος Σερών δημιούργησε το χαριστικό παζάρι εξωσχολικών βιβλίων. Ήδη 1.500 οικογένειες έχουν ωφεληθεί από αυτή την δράση. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε ως Δήμος να διευρύνουμε το χαριστικό παζάρι με σχολικά βοηθήματα, γιατί είναι ένα είδος, ένα πνευματικό αγαθό που μας το ζητάνε πάρα πολλά παιδιά. Ξέρετε, για πολλούς από εμάς τώρα γίνεται η εκαθάριστα γραφεία στις βιβλιοθήκες των παιδιών μας και είναι σίγουρο ότι όλοι έχουμε κάποια σχολικά βοηθήματα τα οποία πλέον δεν μας χρησιμεύουν. Αντιθέτως, μπορεί να είναι πολύτιμα για άλλες οικογένειες που έχουν 2, 3, 4 παιδιά και ξέρετε είναι υψηλό το κόστος αγοράς των σχολικών βοηθημάτων τα οποία είναι πολύτιμα. Γι' αυτό το λόγο στο κέντρο της πόλης, γιατί ήδη η βιβλιοθήκη με τα εξωσχολικά βιβλία στο κέντρο συμβουλευτικής γυναικών είναι υπερπλήρης, στο κέντρο της πόλης τώρα, στην κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερών, στον πρώτο όροφο, θα δημιουργηθεί η βιβλιοθήκη με τα σχολικά βοηθήματα τα οποία θα προσφέρουν συνδημότες μας και όχι μόνο, προκειμένου τέλη Αυγούστου να διανεμηθούν σε οικογένειες που τα χρειάζονται. Ήδη, να ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα επικοινώνησαν μαζί μας και από άλλους Δήμους, από τη Δράμα, από το Κιλκής, σύλλογοι φιλαναγνωσίας, οι οποίοι έχουν τέτοια βοηθήματα για να μας τα αποστείλουν. Περιμένουμε και Σεραίους να ανταποκριθούν. Ο νομός Σερών είναι αρκετά μεγάλος. Και σίγουρα όλοι έχουμε στο σπίτι μας κάτι το οποίο θέλουμε να είναι σε άριστη κατάσταση, να δίνουμε στα παιδιά πράγματα που θα δίναμε και στο δικό μας παιδί, όχι μουτζουρωμένα, σκισμένα βιβλία. Και όντως υπάρχουν άνθρωποι, πρώτα ιδίως μπορώ να πω και οι άνθρωποι των κοινωνικών δομών που ωφελούνται, τα παιδιά του συσιτίου που ζητάνε τέτοια σχολικά βοηθήματα. Και γι' αυτό περιμένουμε να ανταποκριθούν όλοι. Η συγκέντρωση των βοηθημάτων θα γίνεται στο κτίριο της κοινωνικής κουζίνας του Δήμου των Σερών έως και την Δευτέρα, 31 Ιουλίου. Καθημερινά από τις 7.30 ως τις 3, Καλαμπάκας 4 στην κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερών. Εννοείται ότι αν παρέλθηκε ο Ιούλιος, μέχρι 30 Ιουλίου βάλαμε συμβατικά αυτή την ημερομηνία, γιατί κάνουμε τις πρώτες διανομές τέλη Αυγούστου, αλλά εννοείται ότι οποτεδήποτε μπορούν και Αύγουστο και Σεπτέμβριο, αν έχουν σχολικά βοηθήματα τα οποία θα ανακαλύψουν τότε με την εκαθάριστα σπίτια τους, να μας τα φέρουν, γιατί τα ζητάνε παιδιά. Η επιλογή για τους δικαιούχους δεν γίνεται φυσικά με κριτήρια, όταν έχουμε είδος το οποίο δεν αγοράζεται από ίδιους πόρους ή από ευρωπαϊκά χρήματα, απλά χαρίζεται. Βεβαίως, με βάση την ηθική νόρμα, προηγούνται πάντοτε παιδιά συσιτίου, παιδιά κοινωνικού φαρμακείου, αλλά και οποιοδήποτε άλλος προσέλθει, παππούς, γονιός, παιδί και χρειάζεται το βοήθημα, θα το αναζητά ο ίδιος στη βιβλιοθήκη και το λαμβάνει. Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, διοργάνωσε ομιλία χθες το απόγευμα με θέμα η ψυχική υγεία. Οι κάτοικοι του ψυχικού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και ενημερώθηκαν από ειδικούς για ζητήματα ψυχικής υγείας και πώς οι πολίτες μπορούν να προλάβουν καταστάσεις. Πάρτε στο γιατρό, ζητήστε βοήθεια. Μακάρι να μην είναι τίποτα. Μην το κουκουλώνετε, γιατί στο τέλος θα βγει το χειρότερο. Δεν πρέπει να μιλούμε ανοιχτά. Δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή και δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο σε εμάς, εκατομμύρια άνθρωποι υπάρχουν. Αυτό το μήνυμα έστειλε η πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών, Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσο, Αλτσχάιμερ και Συγγενείς Διαταραχές, Ελένη Νομίδου, στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο ψυχικό του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και είχε ως θέμα την ψυχική υγεία. Οι κάτοικοι του χωριού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που έγινε από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και της τοπικής κοινότητας. Οι κυρίες του ψυχικού ενημερώθηκαν από την πρόεδρο του ΣΟΦΨΗ για το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Εν Όραμα και για την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Έτσι λοιπόν, τώρα μετά από πολλές προσπάθειες καταφέραμε να ενταχθούμε, να εντάξουμε τον νομό και να γίνουν αυτές οι δομές. Το επιδιώξαμε και κατεβήκαμε εμείς και το ζητήσαμε και ίσως η εμπειρία που είχαμε στα 25 χρόνια και το αναγνωρίσιμο έργο του Συλλόγου και από το Υπουργείο, καταφέραμε και πήραμε δύο δομές. Η μία είναι Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων, Ψυχικής Υγείας Κέντρο, και Κινητή Μονάδα Ενηλίκων, πάλι Ψυχικής Υγείας. Το Κέντρο Ημέρας προσφέρει υπηρεσίες εντός του χώρου του, στην πόλη των Σερών, σε άτομα που έχουν την ιστορικό ψυχικής διαταραχής, όμως είναι σε μια νορμάλη κατάσταση τώρα, με μια συνειδητική αγωγή, βλέπουν τον γιατρό τους, είναι καλά και θέλουν υποστήριξη για να μπορέσουν να ενταχθούν κοινωνικά και επαγγελματικά ακόμη. Αυτός είναι ο στόχος. Επίσης έχουμε την κινητή μονάδα,
την οποία έχουμε την τιμή με την κυρία Πατρίκη να συνεργαζόμαστε εδώ με το Δήμο του Χρυσού. Και είναι μια καινοτόμα υπηρεσία αυτή που προσφέρει πάρα πολλά. Πάει αυτή στον άρρωστο, ο οποίος δεν μπορεί να έρθει στο κέντρο, λόγω αποστάσεων, αν θέλετε, λόγω άρνησης, λόγω ντροπής, λόγω οικονομικής κατάστασης, ακόμη θα μπορούμε να πούμε, δεν μπορούν να κατεβούν. Λοιπόν, η κοινή μονάδα έρχεται κοντά τους για να τους προσφέρει όλα αυτά που θα έχουν αν κατεβούν στο κέντρο ψυχικής υγείας ή στα εξωτερικά ιατρία της ψυχιατρικής κλίνικης. Η ψυχολόγος της κινητής μονάδας Εν Όραμα Ολυμπία Καλαμπαλίκη κάλεσε τους πολίτες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν ζητήματα ψυχικής υγείας να απευθυνθούν στους ειδικούς προκειμένου να βρουν μια λύση στο πρόβλημα ή να ακούσουν μια γνώμη ενός επαγγελματία του είδους. Ψυχική υγεία στην ουσία τι είναι? Νοσή η ψυχή μας. Μπορεί αυτό να είναι σε μεγάλη ένταση ή μπορεί να είναι σε πιο μικρή. Ακόμα και ένα άγχος. Ακόμα μια μελαγχολία που αναφέρατε πριν. Μια στεναχώρια. Όλα αυτά εντάσσονται σε αυτό το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Όταν εμείς όμως βγαίνουμε και το διαχειριζόμαστε, το μιλάμε, το συζητάμε, μπορούμε έτσι εύκολα να βρούμε και μια λύση σε αυτό που μας συμβαίνει. Όταν το κρατάμε μέσα, τι συμβαίνει, κάπως αλλιώς θα βγει. Δηλαδή, όταν δεν μιλάει το στόμα, λέμε, μιλάει το σώμα. Αρχίζουν τότε να υπάρχουν κάποιοι υπονοκέφαλοι, μπορεί να υπάρχουν έντονα εταιρικά προβλήματα. Αρχίζουμε τότε, ψάχνουμε να βάλουμε στον ένα παθολόγο, στον άλλο γιατρό, στον παράλληλο, στον γαστροεντερολόγο. Ψάχνουμε να βρούμε λύσεις σε όλα αυτά. Και τελικά, ποια είναι η απλή λύση που θα γυρίσει να μας πει ο τελευταίος γιατρός? Βέβαια, δεν πας σε έναν ψυχολόγο να μιλήσεις. Δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις κάτι. Έχουμε όμως βέβαια πάει σε όλους. Γιατί είναι αυτό που λέμε, είναι ταμπού. Δηλαδή, όταν πονάει το πόδι μας πάνω στον ορθοπαιδικό, όταν πονάει το έντερο μας πάνω στον γαστροεντερολόγο. Γιατί όταν πονάει η ψυχή μας δεν πάμε στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο, σε κάποιον να το συζητήσουμε, να το βγάλουμε. Όλα αυτά να ξέρετε ότι γίνονται κάτω από. Έχει αιμηθεί. Είναι αιχέμηθο. Δεν θα πούμε, δηλαδή, το και κανονίζουμε πάντα να υπάρχουν ραντεβού συγκεκριμένα, να μην συμπίπτει το ένα διστατικό με το άλλο, να υπάρχει αυτό το απόλυτο που λέμε μεταξύ μας. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να χτίσουμε μια εμπιστοσύνη μεταξύ μας και να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε σε αυτό που συμβαίνει. Την ομιλία διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, η οποία με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας για θέματα που αφορούν στην καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος, θέλησε να ενημερώσει τους πολίτες για το παραπάνω θέμα. Σκοπός μας σήμερα είναι εδώ να αφυπνίσουμε τον κόσμο, να τον κάνουμε να νιώσει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ντροπή και ταμπού στο θέμα της ψυχικής υγείας. Ξεκινάμε λοιπόν ένα κύκλο ομιλιών και ενημερώσεων για το τι σημαίνει ψυχική υγεία, γιατί ο κόσμος δεν το έχει καθαρά στην αντίληψή του τι. Γιατί μια μελαγχολία, μια απλή κατάθλιψη, εν πάση περιπτώσει, εντάσσεται στον κατάλογο των ψυχικών ασθενειών. Είμαστε εδώ να ενημερώσουμε τον κόσμο και τους ειδημότες μας για την παροχή και τη συνεργασία μας με την κινητή μονάδα, έτσι ώστε να υπάρχει δωρεάν η παροχή ψυχιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικών λειτουργών, εργοθεραπευτή. Ξεκινάμε σήμερα με έναν κύκλο, όπως προείπα, ενημερώσεων, γιατί είναι η απαρχή σήμερα. Θα υπάρξει και το πώς μπορεί να ενταχθούν οι νοσούντες της ψυχικής υγείας και στην εργασία. Κάτι και σας ανταποκρίθηκαν και ήρθαν να ενημερώσουν. Ανταποκρίθηκαν, ευτυχώς ναι, γιατί τα ψυχολογικά προβλήματα έχουν να κάνουν και με όλα τα προβλήματα. Δηλαδή, αν έχεις κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα και το αφήνεις, μπορεί να σε δημιουργήσει προβλήματα άλλα υγείας και πολύ πιο σοβαρά. Οπότε, καλό είναι να αφήσουμε τα ταμπού στην άκρη. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να προτιμούμε αυτές τις δράσεις και τις ενημερώσεις. Το Διπεθές Ερών καθιέρωσε από το καλοκαίρι του 2022 τον θεσμό Καλοκαίρι της Κωμωδίας, αφιερώνοντας κάθε χρόνο μία από τις καλοκαιρινές του θερινές παραγωγές σε επιφανείς νεοέλληνες συγγραφείς της Κωμωδίας. Η παράσταση φέτος θα περιοδεύσει στο νομό Σερών, είναι καθώς και σε φεστιβάλ και θεατρικές συναντήσεις και σε περιοχές της χώρας μας. Δεν είμαι ζηλιάρης! Ο Ζηλιαρόβατος! Ξέρω το, ο σύζυγος τι κάνει. Ο Ζηλιαρόγατος, αυτός είναι ο τίτλος της νέας κωμωδίας του καλοκαιριού που παρουσιάζει το Διπεθέ των Σερών και κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη και την Πέμπτη στο πλαίσιο του καλοκαιριού της κωμωδίας που πέρυσι ξεκίνησε ο Δήμος των Σερών και προσδοκά να γίνει θεσμός.
Οι δύο πρώτες παραστάσεις θα δοθούν στο ανοιχτό θέατρο του ΔΠΑΕ των Σερών με ώρα έναρξης στις 9 και 4. Συνδυάζουμε την εξωστρέφεια με την αγάπη για τον τόπο μας και έτσι έχουμε 5 πρόσωπα, 4 ηθοποιούς και έναν ερμηνευτή του τραγουδιού που κατάγονται από τις Σέρες και 3, δηλαδή τον Νότο Μιχάλη και 2 ακόμα εκλεκτές ηθοποιούς που έρχονται από την Αθήνα και δημιουργούν ένα πάρα πολύ ωραίο θιέσο. Να πω όπως οφείλω ότι φέτος η πρωτοτυπία της παράστασης θα έχει ζωντανή μουσική και μάλιστα θα έχει καταπληκτικά αριστουργηματικά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα, από αυτά τα σπουδαία τραγούδια που έγραψε για τον ελληνικό κινηματογράφο, τα οποία ο ίδιος ο Μίμης Πλέσσας μου τα εμπιστεύτηκε και απαλλαγμένα από δικαιώματα, τα κάνει δώρο στο ΔΠΕΘΕ, δώρο στο Σεραϊκό λαό, και τα οποία τα ενορχίστρωσα ώστε να μπορούν να ακουστούν στις παραστάσεις μας με τη φωνή του πολύ νέου και πολύ ταλαντούχου ερμηνευτή Σεραίου, του Νίκο Αλεξιάδη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, αλλά ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει πως θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας έως και τον αριθμό των 1.240 θέσεων που είναι η πληρότητα του θεάτρου. Το έργο που επιλέχτηκε φέτος είναι ο Ζηλιαρόγατος του Γιώργου Ρούσου με πρωταγωνιστή και πάλι τον Μιχάλη Μητρούση. Η πρεμιέρα μας είναι Τετάρτη και Πέμπτη, 9 και 4. Δεν έχει θέσεις. Δεν έχει θέση. Σας το λέω για να πάτε να έρθετε γρήγορα. Δηλαδή, να επικοινωνήσετε ο κόσμος να έρθει γρήγορα. Δηλαδή, τι σημαίνει γρήγορα. Θα έρθει νωρίτερα για να βρει τη θέση του. Για να μην σκοτωθούμε μετά και λέτε, εγώ που κάθισα, γιατί πέρυσι είχαμε πρόβλημα. Έφυγε ο κόσμος, δεν είχαμε κι άλλες κερκίδες. Ευνηδιαστήκαμε. Θα εκπλαγείτε, γιατί θα ακούσετε πράγματα. Μην τα λες όμως. Όχι. Που αφορά την τοπική κοινωνία. Τι μπορώ να πω αυτό. Θα εκπλαγείτε πραγματικά από αυτά που θα ακούσετε στο έργο. Αυτή την ελευθερία μου έδωσε το κείμενο και με την βοήθεια της παράστασης κινηματογραφικής και του έργου να το μεταφέρουμε και μία δεκαετία μετά, 56, κάπως 65-64, θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος. Γιατί όπως ξέρετε, στην τέχνη και την ιστορία το αποτέλεσμα μετράει. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Μαζί με τον Μιχάλη Μητρούση στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι διακεκριμένες και αγαπητές στο κοινό ηθοποιοί Ελευθερία Ρήγου και Φιλίτσα Καλογεράκου, καθώς και οι εξαιρετικοί Σεραίοι ηθοποιοί, γνωστοί για την ποιότητα και την προσφορά τους στο ευρύτερο θεατρικό τοπίο της χώρας μας, Γιώργος Καρίδας, Αστέριος Πολυχρονίδης, Αστερόπη Χαριτίδου και Χριστίνα Αναγνώστου. Το συγκεκριμένο θεατρικό έργο και φέτος το καλοκαίρι θα ταξιδέψει σχεδόν σε όλα τα χωριά του νομού. Πάρα πολύ ευχαριστημένη που είμαι με έναν υπέροχο θίασο εδώ. Είμαστε ομάδα και θα περάσουμε πολύ ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Έρχομαι πρώτη φορά στις Σέρες για να κάτσω τόσο πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν πόλη, μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι της. Είναι ζεστή, ευγενική, όπως είπε και ο Μιχάλης. Και πραγματικά χαίρομαι, γιατί το πρώτο πράγμα που μου είπε ο Μιχάλης όταν με πήρε τηλέφωνο για τη δουλειά είναι ότι θα νιώσεις πολύ όμορφα επάνω στις Σέρες. Είναι σαν μια οικογένεια εκεί. Και όντως είστε σαν μια οικογένεια. Είμαστε όλοι σαν μια οικογένεια και πραγματικά χαίρομαι πάρα, πάρα πολύ που είμαι εδώ. Νιώθω όμορφα, ζεστά. Και πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ να ξανάρθω. Ελάτε να δείτε την παράσταση. Είναι μια δροσερή ωραία κωμωδία που κάτι θα σας πει και κάτι θα σκεφτείτε ίσως αργότερα. Γιατί θα ρω ότι το θέατρο η δουλειά του είναι να μας βάζει και λίγο να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα. Δροσερή κωμωδία, αφήστε, θα υδρώσουμε εμείς για σας. Καλώς να ορίσετε. Ο Πότης, ο οποίος είναι ένας σαπουνοβιομήχανος, παραμελεί τη γυναίκα του, τη Λέλα, η οποία συμβουλεύεται την ξαδέρφη της από την Πάτρα πώς να κάνει το σύζυγό της να ζηλέψει. Την ίδια στιγμή δίπλα εγώ, ο Σπύρος, με την Τζέννη είμαστε ένα ζευγάρι μέσα στη ζήλια και μέσα στην αγάπη. Αγαπιόμαστε πολύ και ζηλευόμαστε πολύ και γίνεται μία πλοκή μεταξύ των δύο ζευγαριών που είναι φιλικά ζευγάρια φυσικά, είναι φίλοι. Αλλά από τη μία ο Μάρκος, ο Γιώργος ο Καρίδας που είναι ο κουμπάρος και από την άλλη οι ξαδέρφοι που μας μπερδεύουν, μας κάνουν έτσι λίγο κουλουβάχατα, ας το πούμε, και στο τέλος
θα υπερισχύσει φυσικά η αγάπη, όπως πάντα. Οι πρόβες ξεκίνησαν αρχές Μαΐου με εντατικούς ρυθμούς, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και άριστες συνεργασίες ανάμεσα στους συντελεστές, που με μεράκι, αγάπη και επαγγελματικό ετοίμασαν και τη φετινή παραγωγή, προκειμένου η πρεμιέρα της να πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο. Το Διπεθές Ερών παρουσιάζει αυτή την πολύ ακριβή, πολύ σοβαρή μουσικοθεατρική πια παραγωγή, με όλους αυτούς τους εξαιρετικούς συντελεστές, δωρεάν για το ακροατήριο. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι ένα κομμάτι των δράσεών μας μπορεί και πρέπει να δίνεται ως δωρεά στους δημότες μας, στους συμπολίτες μας, για να τους βοηθάει χωρίς άγχος και σε περιόδους που η οικονομική δυσκολία είναι σταθερή, να τους βοηθάει να είναι παρόντες στα πολιτιστικά γεγονότα και ειδικά με το καλοκαίρι της Κομμωδίας, που είναι μια αφορμή για να περάσουν όλοι, μεγάλη και μικρή, πολύ καλά. Πολύπλευρη και θερμή για ακόμη μια χρονιά ήταν και η υποστήριξη από πλευράς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Διπεριφερειακής Ενότητας Σερών και Παναγιώτη Σπυρόπουλου. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών στήριζε και στηρίζει το Δημοτικό Θέατρο και φυσικά τις παραστάσεις με την εξωστρέφεια στους άλλους Δήμους και κυρίως στα απομακρυσμένα χωριά. Εκεί που είναι εφικτό να δοθούν τέτοιες ποιότητες παραστάσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μια απλή προσπάθεια, είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια. Καλό όλες τις σειρές και τους σειρές να έρθουν, να παρακολουθήσουν και να θαυμάσουν αυτή τη δουλειά, γιατί πραγματικά γίνεται σοβαρό έργο. Από την έλευσή του ο Γιώργος Ανδρέου έδωσε άλλη διάθεση, άλλη δημιουργία, άλλη πνοή και άλλους στόχους στο τι πρέπει να κάνουμε, γιατί το λέω και το εννοώ ότι ο πολιτισμός ενώνει και εγώ, επειδή εκπροσωπώ την περιφέρεια, η περιφέρεια πρέπει να ενώνει και στο τέλος θα ξέρετε ότι όλοι θα μπουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια και ότι το θέατρο φυσικά θέλει και κόστος, έχει κόστος, έχει πολλή δουλειά, έχει πολλή χαρά αλλά έχει και πίκρα. Ο Πανσεραϊκός, κυρίες και κύριοι, σήμερα ανακοίνωσε με δελτίο τύπου για προπονητή τον Παύλο Καρσία. Κάτι το οποίο ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα και τελικά επιβεβαιώθηκε. Ο συνάδελφος Κώστας Δελής θα μας δώσει περισσότερα για το ρεπορτάζ, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη. Ναι, είναι αλήθεια ότι οι φήμες αυτές για τον Παύλο Καρσία ήταν από τη στιγμή που είχε κάνει μια δήλωση προς τα τέλη Μαΐου ο Ουρουγανός ότι τελειώνει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Και θα αναζητούσε την τύχη της επόμενης ομάδας που θα συμφωνούσε. Ήθελε να κάνει το επόμενο βήμα, προπονητικά να γίνει πιο έμπειρος. Η αλήθεια είναι ότι επειδή παρακολούθησα δύο χρόνια τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ Β' στην Ευκαρπία, μπορώ να σου πω ότι ο διακριτικός του Γκαρσία ήταν να πάει στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αλλά από τη στιγμή που παρέμεινε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο Πανσαβίδης και η διοίκησή του έδειξε ότι στην ουσία θα τον ήθελα σε ένα άλλο πόστο. Δεν τον κράτησε βέβαια ο ΠΑΟΚ. Είχε συζητήσεις προχωρημένες προς το τέλος του Μαΐου, εκεί περίπου στο διάστημα της φιέστας του Πανσεραϊκού, δηλαδή 31 Μαΐου, υπήρχε μια πρώτη επαφή και μια συμφωνία από τα πρώτα κινήσεις του Προέδρου της ΠΑΕ Πανσεραϊκός, του Τάσου Καζία, για να φέρει τον Καρσία στον Πανσεραϊκό. Και οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει, δεν υπήρχε έτσι κάποιο σημείο που να μην τα βρούνε. Ήταν πρόκληση για τον Καρσία να έρθει στις Σέρες και να είναι σε ομάδα που θα παίξει στη Σούπερ Λίγκα, αλλά και για τον Πανσεραϊκό ένας προπονητής με πειθαρχία, με παραστάσεις ως παίκτης από τα γήπεδα της και στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παγωνίτης και στη Μίλαν, αλλά και ως προπονητής που είχε κατακτήσει το κύπελλο το 2021 με τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Έχει και ένα τίτλο δηλαδή στη Σούπερ Λίγκα. Επιστρέφει μετά από 3 χρόνια. Υπήρξε όμως το θέμα με τον Παύλο Δερμιτζάκη. Ναι. Εδώ και καιρό ακουγόταν αυτές οι φήμες. Ο Παύλος Δερμιτζάκης είχε συμβόλαιο με τον Πανσεραϊκό για ένα χρόνο ακόμα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν ευελούδινο το διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών, Παύλου Δερμιτζάκη και Πανσεραϊκού. Θα ακολουθήσουν την νομική οδό, λένε, στον Πανσεραϊκό. Γιατί ακόμα δεν ανακοινώθηκε τελικά και η λύση της συνεργασίας με τον ίδιο. Υπάρχουν εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά το συμβόλαιό του και πόσα χρήματα θα πάρει. Αυτό το είχε πει και ο κύριος Σολούγκας, ότι πρόεδρος της ΠΑΟΚ, ο Δερμιτζάκης είχε συμβόλαιο με τον Πανσεραϊκό για ένα ακόμα χρόνο. Άρα λοιπόν υπάρχουν έτσι αρκετές διαφωνίες και ένα πικρό αντίο για τον Δερμιτζάκη,
πω, είδε σήμερα τον Καρσία να αναλαμβάνει το Πανσεραϊκό, έτσι, δηλαδή υπάρχει αυτή η ανακοίνωση. Μαζί του θα είναι ο Μίρωσλαβ Σνάουτσνερ, ήταν στο ΠΑΟΚ Β και το προπονητικό επιτελείο με 4 άτομα. Θα ανακοινωθούν αυτά αύριο, όπως επίσης θα γίνει και ένα τεμαράζ μεταγραφών από την ΠΑΕ. Ενώ σήμερα ο Γκαρσία έκανε την πρώτη προπόνηση με τον Πανσεραϊκό το μεσημέρι, ήταν κλειστές οι πόρτες, δεν είναι ανοιχτέ σε κόσμο. Ήταν μια, στην ουσία μια πρώτη γνωριμία του Γκαρσία με τους παίκτες. Ενώ να σου πω ότι από αύριο θα ακουστούν έτσι κάποια, θα υπάρξουν ανακοινώσεις για παίκτες που έχουν συμφωνήσει. Μεταξύ αυτών ο Παύλος Κουτζαμαρίδης από τη Λάρισα, αμυντικός. Θα γίνουν και κάποιες άλλες ανακοινώσεις. Έτσι ένα θερμό καλοκαίρι που μπαίνουμε έτσι σε μια ροή για το πώς θα βρει την ομάδα στη Super League. 17 Ιουλίου θυμίζουν η κλήρωση για το πρωτάθλημα. 18 Αυγούστου η πρώτη αγωνιστική. Κώστα, σε ευχαριστούμε θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, εμείς περνάμε σε μικρή διακοπή και ερχόμαστε με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Στην πρόγνωση για τον αυριανό καιρό, κυρίες και κύριοι, η θερμοκρασία αύριο στις Σέρρες θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς, στην Δράμα από 17 έως 30, στην Καβάλα από 16 έως 28 βαθμούς, στην Ξάνθη από 17 έως 28, στην Κομωτινή από 17 έως 26 και Αλεξανδρούπολη και Οριστιάδη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.